Η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε βραχώδη ακτή του Μουρτιά στο Νότιο Πήλιο είναι πολύ πιθανό να ανήκει στον Αυστριακό που αγνοείται μαζί με τη σύζυγό του από την περασμένη Τρίτη, όταν το εξοχικό του σπίτι στην περιοχή των Ποτιστικών που ισοπεδώθηκε από τη Θεομηνία παρασύρθηκε από τα αρμυντικά νερά των χυμάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση της ορού θα γίνει με τη λήψη δείγματος DNA, ενώ τατουάζ το αριστερό της πόδι εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην μακάβρια διαδικασία της αναγνώρισης. Το Λιμεναρχείο Βόλου ήδη έχει επικοινωνήσει με την πρεσβεία της Αυστρίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες για τη σωρό της γυναίκας, που εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή στην παραλία Θεοτόκος της Λύρης, έχει σταλεί δείγμα DNA στην ελληνική αστυνομία, η οποία με τη σειρά της το έστειλε σε συγγενείς της 32χρονης συζύγου του Αυστριακού, διαδικασία που θα χρειαστεί περίπου 20 μέρες για να ολοκληρωθεί. Πλέον οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση της ορού που βρέθηκε χθες το απόγευμα στον Μουρτιά. Το ζευγάρι των Αυστριακών είχε παντρευτεί λίγες μέρες πριν τη θεομηνία στο Δημαρχείο της Αργαλαστής. Ο αριθμός των νεκρών στη Μαγνησία από το φωνικό πέρασμα της θεομηνίας Ντάνιελ αναμένεται να φτάσει τους 7, εφόσον ταυτοποιηθεί και η σωρός που βρέθηκε χθες στον Μουρτιά. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή εντοπίστηκε κοντά στην Αγία Κυριακή η σωρός του 42χρονου που αγνοούταν από την περασμένη Τρίτη μετά την παράσυρσή του από ορμητικά νερά στην Αγία Κατερίνη στο Βόλο. Το Σάββατο εντοπίστηκε η σωρός άντρα στην παραλία Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Η σωρός ανήκει σε 77χρονο από τον Νότιο Πήλιο που αγνοούταν ενώ ταυτοποιήθηκε από τη σύζυγό του και τους οικείους του. Την περασμένη Παρασκευή, ο ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο Βόλο βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα μπροστά στον Ίσαλο. Ο άτυχος άνδρας αγνοούταν από το προηγούμενο βράδυ, καθώς είχε πάει για να πάρει νερό από το συντριβάνι στην περιοχή του Ανάβρου. Την περασμένη Τετάρτη, νεκρή εντοπίστηκε μια 87χρονη στην περιοχή της Πάλσης, ενώ την περασμένη Τρίτη, πρώτη μέρα των φωνικών πλημμυρών, εντοπίστηκε νεκρός 52χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος καταπλακώθηκε από τυχείο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στον Ανοβόλο.